Για να καταλάβουμε πώς αλλάζει και το κλίμα. Περίμενε λίγο, Μανώλη, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση που είχαμε και νωρίτερα. Περίμενε λίγο, Μανώλη. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάδη, γιατί είναι στο σημείο της έκρηξης έξω από την τεκτονική ιστοά στην πλατεία Βάθη. Έλα, Μιχάλη. Καλή σας ημέρα και πάλι. Βρισκόμαστε σε απόσταση λίγο μόλις μέτρων από την μεγάλη στοά της Ελλάδος, εδώ όπου σημειώθηκε η έκρηξη βόμβας λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς αυτή την ώρα, η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της Ελλάς. Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, αλλά μπροστά στο κτίριο το σημαντικότερο είναι πως βρίσκονται στελέχη του Τμήματος της Εξωτερικής Εκρηκτικών Μηχανισμών, καθώς ερευνούν το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός. Ακριβώς, αλλά ερευνούν το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερος μηχανισμός στο κτίριο. Η έκρηξη λοιπόν σημειώθηκε μπροστά στο κτίριο της μεγάλης τεκτονικής στοάς εδώ στο Ινταχαρνών. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, οι ζημιές δεν είναι μεγάλες. Άλλωστε το επισημάναμε από την πρώτη στιγμή ότι έχουν σημειωθεί μπροσπάνω στο κτίριο. Και υπενθυμίζουμε πως στις 6.30 τα ξημερώματα, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στο μέσο του 112 και ανέφερε πως υπάρχει βόμβα στο σημείο. Όπως είμαστε δες να γνωρίζουμε τουλάχιστον για την ώρα, δεν πρόλαβαν οι αστυνομικοί να αποκλείσουν το σημείο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Και έγινε αυτό, δηλαδή άλλωστε, με το που έγινε το τηλεφώνημα, άμεσα είχαμε και την έκρηξη. Λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε και η έκρηξη. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος τραυματίας. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, το θετικό της υπόθεσης. Και πλέον αναμένουμε να δούμε ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από την έκρηξη στην μεγάλη τεκτονική στοά. Έχουν μπει αστυνομικοί τώρα μέσα και ειδικοί και ερευνούν, όπως είπες, Μιχάλη. Οι αστυνομικοί βρίσκονται πίσω. Ναι, οι αστυνομικοί βρίσκονται πίσω ακριβώς από τα παιδιά εδώ της πυροσβεστικής. Είναι το όχημα των ΤΕΜ. Έχουν βγάλει το ειδικό ρομποτάκι και τα εργαλεία της δουλειάς τους, τα απαραίτητα, προκειμένου να ψάξουν, να ερευνήσουν το χώρο. Γιατί, επαναλαμβάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν τοποθετήσει και δεύτερη βόμβα. Ήταν μια έκρηξη η οποία αναστάτωσε την περιοχή, όπως μας ανέφεραν κάτοικοι. Εδώ έγινε ιδιαίτερα αισθητή για δυναμίτη, θα κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το συμβάν αυτό στην καρδιά της Αθήνας. Συνεπώς, έχει αποκλειστεί και όλη η περιοχή εκεί. Δεν περνάει τίποτα από εκεί. Βεβαίως, και για πολλή ώρα ακόμα θα είναι αυτό. Έχει αποκλειστεί ο δρόμος. Είναι και κεντρικό σημείο. Ναι, μάλιστα εδώ στο βάθος υπάρχει και ένα ασθενοφόρο. Δεν θα χρειαστεί, ελπίζουμε και έτσι να πάμε. Και καταλαβαίνετε πως αν θέλετε να δώσετε ένα λεπτάκι, μπορούμε να βγάλουμε την κάμερα για ένα λεπτό. Αν μπορούμε. Να μετακινηθούμε. Δώστε μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, συγχωρέστε μας, γιατί και εμείς εδώ πτηρούμε τις εντολές που έχουμε από την ελληνική αστυνομία. Για πάμε να το δούμε, μπορούμε, όσο μπορούμε. Για λίγο εδώ μαζί. Ακριβώς. Έλα μπροστά, συνάδελφε, εσύ. Έχει μεγαλύτερη αξία η παρουσία σου από τη δική μου. Βλέπετε εδώ των αστυνομικών, το στελέχη του Μέσου Εξωτερικών Εκρηκτικών Μηχανισμών, οι οποίοι φοράνε τον ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να ελέγξουν τον χώρο. Εδώ έχει γίνει η έκρηξη. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές και ετοιμάζεται αστυνομικός της συγκεκριμένης υπηρεσίας να ελέγξει τον χώρο. Είναι ανησυχητικό το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερη βόμβα, όπως και ανησυχητικό, Μιχάλη, ότι έγινε άμεσα η έκρηξη. Δηλαδή πήρε τηλέφωνο, δεν έδωσε το χρόνο στην αστυνομία να πάει να αποκλείσει την περιοχή. Όχι. Να κάνει κάτι άλλο. Ανέφερε ότι υπάρχει, ανέφερε πως θα εκραγεί βόμβα. Δεν γνωρίζουμε το χρονικό διάστημα και αν το έδωσε. Δεδομένο είναι όμως ότι η περιοχή δεν φαίνεται να αποκλείστηκε σε πρώτη φάση και άμεσα. Καθώς όχι για κάποιο λόγο, δεν πρόλαβαν οι αστυνομικοί να έρθουν μέχρι να ενημερωθούν και να φτάσουν. Ακριβώς, δεν είναι. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο μέχρι να ενημερωθούν. Αν είναι μια τέτοια πρακτική, είναι πολύ επικίνδυνη. Τι ώρα έγινε η έκρηξη, Μιχάλη? Έγινε λίγο μετά τις 6.30 λεπτά, μάλιστα, δηλαδή μετά την ενημέρωση που υπήρχε μέσα στο 112. Ναι. Επικίνδυνη πρακτική αυτή. Δηλαδή. Πολύ επικίνδυνη πρακτική. Το κέντρο της Αθήνας 6.30 ώρα έχει κίνηση. Βέβαια, γιατί εδώ θα μπορούσε να δούμε και τίποτα χειρότερο. Ναι. Κάποιους άνθρωπους θα περνούσαν μέρημνα από εκεί εκείνη τη στιγμή. Ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται αυτά. Δούμε. Αν η έκρηξη σημειώθηκε εδώ στην εικόνα που έχουμε εδώ στην Αχαρνών ή στο πλάι στην Σουρμελή, η οποία είναι, και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σε λίγο, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο χώρος ερευνάται. Καλώς, Μιχάλη, τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε, Μιχάλη μου, σε περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε.